στις οργανώσεις σας και στον κόσμο σας υπάρχει μια τάση να κρατηθείτε στο δικό σας κομματικό περίγυρο και να μην ανοιχτείτε. Αυτό. Όχι. Εγώ θέλω να πω τρία πράγματα. Ναι. Όσο αφορά τα συγκεκριμένα ζητήματα. Μάλιστα. Η δημοκρατία μας έχει ανάγκη συγκεκριμένων θεσμών που αφορούν και τη βουλευτική ιδιότητα. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει επάγγελμα πολιτικός. Άρα, αν θέλετε, επειδή τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα. Ναι. Αλλά να σκεφτούμε και έτσι. Άρα θα πρέπει να δούμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν θητείες, θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα ανάκλησης με συγκεκριμένο τρόπο. Εσείς όμως κατηγορηθήκατε δηλαδή, ότι. Εγώ. Όχι εσείς προσωπικά. Το κόμμα σας ότι με την εγκύκλιο δεοντολογίας που βγάλατε. Πάμε στην εγκύκλιο δεοντολογία. Βγάζετε το πρόσωπο πολιτικό. Είναι ακριβώς το τρίτο πράγμα. Που ότι θα πρέπει να υπάρξει σοβαρός περιορισμός των προνομίων που απολαμβάνουν οι πολιτικοί εκπρόσωποι, οι βουλευτές. Το δεύτερο πράγμα. Η έδρα ανοίξει στο κόμμα ή στο βουλευτή. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κώδικας δεοντολογίας περιέχει μια σειρά αρχές που δεσμεύουν μέσα σε εισαγωγικά το βουλευτή πολιτικά και ηθικά. Δεν μπορεί να το δεσμεύσουν νομικά. Εγώ δεν μιλάω γι' αυτό όμως. Εγώ μιλάω να δούμε τη διαδικασία μέσα στη Βουλή. Για παράδειγμα, θέλω να σας πω. Το κάθε κόμμα πρέπει να δεσμεύεται με ένα πρόγραμμα. Ο βουλευτής αντιστοιχείται με το πρόγραμμα. Αν μια πολιτική δύναμη διαμέσω των οργάνων της δεν εφαρμόζει το πρόγραμμα, όπως καταλαβαίνετε. Όπως συνήθως γίνεται, κύριε Βίτσα, έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι καλό θα ήταν ως μια πρόταση. Καθαρές κουβέντες. Να κατατίθονται στον Άριο Πάγο εκτός από τα εμβλήματα και προγράμματα. Και να υπάρχει και μια διαδικασία η οποία να προβλέπεται. Όχι, δεν θα σα κυνηγάει η δικαιοσύνη, όλοι μαζί παρέα. Ένα λεπτό, θα πάρουμε τη δικαστική εκδοχή. Κάνετε λάθος. Δεν είπατε δύο πράγματα. Δεν μιλάτε όλοι μαζί, ρε παιδιά, να ολοκληρώσω. Το πολύ απλό πράγμα ότι θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα τα κόμματα. Δηλαδή, όσον αφορά το πρόγραμμα του. Εσείς σαν να λέτε, κύριε Βίτσα, ότι δεν έχει κανείς εμπιστοσύνη στους πολιτικούς και βάλουμε τη δικαιοσύνη. Όταν με κατατίθεται στον Άριο Πάγο, ως έκφραση, αν θέλετε, ότι αυτό είναι το πρόγραμμά μου. Δεν θα έχει κανένα δικαίωμα. Δεν θα έχει κανένα δικαίωμα. Αλίμονο, τι λέτε. Εγώ θέλω να κάνω μια παρέμβαση. Και το τρίτο πράγμα, ένα κεντρικό ζήτημα, και να μιλήσει ο κ. Στραγάκης, είναι ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε μια νέα σχέση πολιτικής και κοινωνίας. Είναι δυνατόν σε αυτή τη στιγμή που χυμάζεται η κοινωνία. Έχουμε μεγάλα προβλήματα. Η πολιτική να ασχολείται ή η επικαιρότητα να ασχολείται με το τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Είναι προσωπικό του ζήτημα. Καλυστία. Αυτό είναι το θέμα. Κανονικά όχι, αλλά εγώ δεν θα ήθελα. Εγώ διαφωνώ. Εγώ δεν θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση για τα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος. Αλλά επειδή το